ακολουθήσει η ανακοίνωση της κυρίας Μαρία Παπά «Η Μακεδονία από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως τον Μέγα Αλέξανδρο», το διπορικό, κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ, το διπορικό της έκθεση της Ιώτα Σίγμα Ταφ ΕΠΚΑ στην Πολώνια το 1988, την οποία θα εκφωνήσει, όπως και την επόμενη, ο κύριος Χρήστος Γκατζόλης. Καλημέρα λοιπόν. Ναι. Δυστυχώς η κυρία Παπά δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί μας για λόγους ανώτερους της θέλησής της, οπότε εκλήθην εγώ να σας διαβάσω τις δύο ανακοινώσεις και να ευχαριστήσω και την κυρία Μονέδα που θα με βοηθήσει με τις διαφάνειες. Λοιπόν, το 1988 ήταν το έτος αδελφοποίησης των πόλεων της Θεσσαλονίκης με την Πολώνια. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε η έκθεση «Η Ετρούσκη του Βορρά» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και σε ανταπόδοση η 16η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διοργάνωσε την έκθεση «Η Μακεδονία από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως τον Μέγα Αλέξανδρο» στο Δημοτικό Μουσείο της πόλης. Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, των δύο Δήμων και του Τοπικού Πανεπιστημίου. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1980, που ακολουθεί τις μεγάλες ανακαλύψεις του νεκροταφείου της Βεργίνας, ενώ υπάρχει μια άνθηση στις ανασκαφές όλης της Μακεδονίας με την ανάλογη αποδοχή και χρηματοδοτήσεις. Μεγάλα και σημαντικά νεκροταφεία έρχονται στο φως, όπως τη Σύνδου, της Αγίας Παρασκευής, της Τωρώνης, ενώ έχουν προηγηθεί και σημαντικές ανασκαφές προϊστορικών θέσεων στον Καστανά και στην Άσυρο. Να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή αρχίζουν ανασκαφές και σε άλλες θέσεις, όπως τη Χαλκιδική, ενώ στο τέλος της δεκαετίας αρχίζουν να πραγματοποιούνται οι ετήσιες συναντήσεις του ΑΕΜΘ με μεγάλη επίδραση στους αρχαιολογικούς επιστημονικούς κύκλους αλλά και στην κοινωνία. Η διοργάνωση λοιπόν μιας έκθεσης για τη Μακεδονία ήταν τότε πολύ επίκαιρη και είχε αναδείξει καινούργια εντυπωσιακά ανασκαφικά σύνολα εκτός των ορίων της Βόρειας Ελλάδας αλλά και διεθνώς. Στο πλαίσιο της έκθεσης εκδόθηκαν οδηγίες στα ελληνικά και ιταλικά. Το περιεχόμενο της έκθεσης επιμελήθηκε η Ιουλία Βοκοτοπούλου και υλοποιήθηκε από μια ευρεία ομάδα της 16ης Εφορίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στην Ιταλία και πλαισιώθηκε με σειρά εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τους δύο Δήμους και τα Πανεπιστήμια. Το περιεχόμενο της έκθεσης αποτέλεσε τον πυρήνα για μια σειρά εκθέσεων για τη Μακεδονία, διευρυμένων ως προς το περιεχόμενο χωρικά και χρονικά, οι οποίες ταξίδεψαν σε μακρινούς προορισμούς Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Η παρουσίαση της έκθεσης στην Πολώνια αποτελεί μετά από 35 χρόνια ένα συναισθηματικό ταξίδι στο παρελθόν, με αφορμή την ύπαρξη ενός προσωπικού φωτογραφικού λευκώματος, όπου αποτυπώθηκαν όλα τα στιγμιότυπα της διαδρομής. Στις φωτογραφίες εργασίας θα εμφανιστούν οι περισσότεροι από τους συνεργάτες της έκθεσης, μερικοί από τους οποίους έχουν φύγει από τη ζωή. Αυτή η παρουσίαση αφιερώνεται στη μνήμη τους και κυρίως στη μνήμη της τότε διευθύντριας της 16ης Εφορίας Ιουλίας Βοκοτοπούλου, που διαμόρφωσε τις συνθήκες για μια περίοδο ανάπτυξης και δραστηριότητας σε γερές επιστημονικές βάσεις. Okay. Το διαβάζω, είπαμε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς την Ιγουμενίτσα, όπου φορτώθηκαν τα οχήματα στο πλοίο προς την Αγκώνα. Από την Αγκώνα οδικώς φτάσαμε στην Πολώνια, όπου στο μουσείο ξεκίνησε το στήσιμο της έκθεσης. Οι εικόνες είναι γνώριμες στην αρχή κάθε στήσιματος έκθεσης. Αποτελούνταν από ένα εισαγωγικό τμήμα με πληροφοριακό υλικό για τη Μακεδονία, ενώ εκτενέστερο εποπτικό υλικό επίσης από τη Μακεδονία έκλεινε την έκθεση. Κάθε βιτρίνα είχε ήδη στηθεί στα υπόγεια του Αρχαιολογικού Μουσείου και ήταν φωτογραφικά τεκμηριωμένη, ώστε να είναι γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των ευρημάτων. Αυτή η οργάνωση που τώρα φαίνεται αυτονόητη τότε έγινε για πρώτη φορά, ενώ και οι μεταφορικές εταιρείες δεν είχαν τη σημερινή εμπειρία και αποτελεσματικότητα. Όπως είπαμε, η έκθεση ξεκινούσε με ένα γενικό φωτογραφικό αφιέρωμα στην γεωγραφική ενότητα και το τοπίο της Μακεδονίας. Ενώ στην πρώτη βιτρίνα είχαν τοποθετηθεί αντίγραφα αρχαιοτήτων από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων με παρόντα τον πρόεδρο και το προσωπικό του. Τότε, για πρώτη φορά, παρουσιάστηκαν οι καρφίτσες αντίγραφα από τα δισκάρια με το αστέρι της Βεργίνας και το αστεράκι από τον τάφο της Κατερίνης που φορέθηκαν από όλους τα εγγένεια. Το βλέπετε. Όλοι παιδιά. Παρουσιάστηκαν με φωτογραφική τεκμηρίωση οι μορφές των οικισμών στην κεντρική Μακεδονία, οι προϊστορικές τούμπες και οι κλασικές και αρχαϊκές τράπεζες, ενώ στο εισαγωγικό μέρος παρουσιάστηκε και η κεραμική της εποχής Χαλκού. Η νεολιθική περίοδος δεν περιέλειφθη στην έκθεση, προσθέθηκε όμως στη συνέχεια στις επόμενες εκθέσεις του εξωτερικού.
Κάθε ενότητα ευρημάτων πλαισιώθηκε από επιπτικό υλικό, συνοπτικά κείμενα και φωτογραφίες, κυρίως ανασκαφικές. Η έκθεση αρχίζει με τα μυκηναϊκά ευρήματα από την Νότια Πιερία, από τα νεκροταφεία της περιοχής του Ολύμπου, πρόσφατα τότε ευρήματα, που καταδείκνυαν την ενότητα του ελλαδικού χώρου στην προϊστορία. Πλαισιώθηκε από ενδεικτικά παλαιότερα ευρήματα, τοπικά αγγεία της εποχής του Χαλκού, από θέσεις που ερευνήθηκαν από τον Χέρτλι ή από τις ανασκαφές της Ασσύρου και του Καστανά. Συνδυάζεται η τοπική μακεδονική παράδοση με τις επιδράσεις της μυκηναϊκής κεραμικής. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια μεγάλη συλλογή ευρημάτων από τα νεκροταφεία των τύμβων της εποχής του Σιδήρου στον Όλυμπο, στην περιοχή του Δίου, με το ανάλογο πληροφοριακό υλικό. Η ενότητα αυτή για την εποχή του Σιδήρου συμπληρώνεται με την παρουσίαση αναπαράσταση ενός ταφικού συνόλου από το νεκροταφείο των τύμβων της Βεργίνας. Κάποια από τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν σε αυτή την έκθεση είχαν βρεθεί πολύ πρόσφατα, όπως η ενότητα των αγγείων από το νεκροταφείο της πρώιμης εποχής του Σιδήρου στην Τωρόνη, που ανασκάφηκε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980 και αποκάλυψε ένα σύνολο 134 τάφων, οι 118 από τους οποίους ήταν ενταφιασμοί. Τα αγγεία που βρέθηκαν ξεπερνούσαν τα 500 και ένα μικρό μονοδείγμα συμπεριλήφθηκε στην έκθεση. Η βιτρίνα συμπληρώνεται με την παρουσίαση χαρακτηριστικών ευρημάτων από άλλες θέσεις της εποχής του Σιδήρου, την Τζαουσίτσα, τον Άγιο Παντελεήμονα, την Νέα Χίελο και περιλαμβάνεται και μια σημαντική συλλογή από μακεδονικά χαλκά. Την ίδια περίπου εποχή, στις αρχές του 80, ερευνάται στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης το αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής, στο σύνολό του, αποτελούμενο από 500 περίπου τάφους. Τα ευρήματα των τάφων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή συνδυάζονται στα κτερίσματα η Αττική και η ντόπια κεραμική, καθώς μαζί με διάφορα άλλα ευρήματα, όπλα, χάλκινα αντικείμενα και χρυσά ελάσματα. Ιδιαίτερο εύρημα, το μοναδικό σύνολο των χιακών καλύκων, ένας από τους οποίους περιελήφθη και στην έκθεση. Στις αρχές του 1980 ερευνήθηκε το αρχαϊκό νεκροταφείο της Σύνδου, που έφερε στο φως 121 τάφους στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Το νεκροταφείο έδωσε ένα μεγάλο αριθμό πύληνων και χάλκινων αγγείων, άρα κυρίως έναν μεγάλο αριθμό χρυσών και ασημένιων κοσμημάτων, προσωπείων και ελασμάτων που μαρτυρούν την άνθηση του παρακείμενου οικισμού της Νέας Αιγιάλου στα τέλη του 6ου με αρχές του 5ου αιώνα. Οι μικρογραφίες επίπλων και άμαξας επίσης αποτέλεσαν ιδιαίτερα εκθέματα. Μετά τα πρώιμα νεκροταφεία της εποχής του Σιδήρου και της αρχαϊκής περίοδου, παρουσιάστηκε μια ενότητα για τη Χαλκιδική και τις πόλεις της, με αποκορύφωμα τις δύο σημαντικότερες, την Όλυθο πρωτεύουσα του κοινού των Χαλκιδαίων και επίσης την Άκαθο. Εισαγωγικά παρουσιάστηκαν τρία από τα μεγάλα χαλκιδικά αγγεία, παλιά ευρήματα, ενώ τα προσεχή χρόνια η συλλογή εμπλουτίστηκε από τα πολυπληθή ταφικά ευρήματα από το νεκροταφείο της Μέντης και του Πολυχρόνου. Ακολούθησε μια μικρή συλλογή ευρημάτων από την παλιά ανασκαφή της Ολύνθου με χαρακτηριστικότερο εύρημα την πύληνη μήτρα πρωτομής της Κυβέλης, πλαισιωμένης από κεραμική και ειδόλια, αλλά και το οριχάλκινο ρόπτρο με λιοντοκεφαλή. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ευρήματα από την Άκαθο. Οι μακροχρόνιες ανασκαφές του νεκροταφείου της αρχαίας πόλης στην παραλιακή ζώνη της Ιρισσού αποκάλυψαν ένα μεγάλο αριθμό τάφων από την αρχαϊκή ως τη ρωμαϊκή περίοδο. Ιδιαίτερο εύρημα αποτελεί ο Αττικός αμφιπρόσωπος Κάνθαρος και τα αλάβαστρα με λευκό φόντο. Στην ενότητα των μακεδονικών τάφων, μια κεντρική ενότητα αφιερώθηκε στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, κυρίως με εποπτικό υλικό και αντίγραφα της Χρυσής Λάρνακας και της Φαρέτρας. Τα χρυσά δισκάρια ήταν τα αληθινά και από αυτά έγινε η καρφίτσα αντίγραφο από το ΤΑΠ, ειδικά για τα εγγένεια της έκθεσης. Η προδρομική μορφή των μακεδονικών τάφων που παρουσιάζει ο τάφος της Κατερίνης των Αρχών του 4ου αιώνα δίνει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των μνημείων αυτών της Μακεδονίας και περιελήφθη στην έκθεση με μια μικρή ενότητα όπου παρουσιάζονται ασημένια και χρυσά ελάσματα και κοσμήματα. Το δισκόμορφο έλασμα με έκτυπη τη μορφή του οκτάφυλλου Ρόδακα αποτέλεσε το δεύτερο αντικείμενο που αντιγράφηκε ως καρφίτσα από το ΤΑΠ. Τα ευρήματα από δύο κυβωτιόσχημους ασύλλητους τάφους Α και Β στο Δερβαίνι με τα εντυπωσιακό σύνολο από χάλκινα και σημαίνα σκεύη, καθώς και το χρυσό στεφάνι ελιάς, αλλά και χρυσά κοσμήματα, όλα τοποθετήθηκαν σε τρεις βιτρίνες και μαζί με τη Βεργίνα και τους τάφους της Πιερίας αποτέλεσαν την κορύφωση των εκθεμάτων. Τα πολύ πρόσφατα για την εποχή ευρήματα από τον τύμβο της Σεβαστής στην Πιερία, μαζί με τα άλλα ευρήματα από τα νεκροταφεία της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτέθηκαν στη συνέχεια. Ξεχωριστό και μοναδικό εκείνη την εποχή και ακόμα. Ήταν το χρυσό στεφάνι της Σεβαστής από φύλλα από καρπούς Κισού, το οποίο έγινε και το έμβλημα της έκθεσης. Από διαφορετικό τάφο του τύμβου της Σεβαστής βρέθηκε το εντυπωσιακό μοναδικό σύνολο των ασημένιων αγγείων που πλαισίωναν το χρυσό στεφάνι. Τέλος, μια μικρή συλλογή από χρυσά και ασημένια μακεδονικά νομίσματα από τον 6ο έως τον 4ο αιώνα περιλαμβάνουν νομίσματα της Χαλκιδικής Συμμαχίας, της Ακάνθου, αλλά και νομίσματα των Μακεδόνων Βασιλείων.
Η έκθεση έκλεισε με μια μεγάλη ενότητα με εποπτικό υλικό από τη Μακεδονία. Επιμέρους ενότητας εφερώθηκαν στους οικισμούς, τα ιερά, τη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία και βέβαια τους μακεδονικούς τάφους, όπου τοποθετήθηκε και μακέτα του τάφου της Αγίας Παρασκευής. Τα εγγένεια έγιναν από την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη με την παρουσία των δημάρχων των δύο πόλεων και αποτέλεσε μία από τις κεντρικές εκδηλώσεις του εορτασμού της αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Όπως είπαμε παραπάνω, η έκθεση αφιερώνεται στη μνήμη της διευθύντριας της 16ης Ιουλίας Βοκοτοπούλου. Υπό τη διεύθυνσή της, η εφορία μέσα σε ένα ευνοϊκό κλίμα αναπτύχθηκε δημιουργικά σε επιστημονικό επίπεδο και αξιοποίησε το ανθρώπινο δυναμικό της στο μέγιστο βαθμό. Σας ευχαριστώ για την πρώτη ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιατζόλη.